Ο Μεσαρίτης πρωταθλητής την 4η παραολυμπιάδα της καριέρας του κατέκτησε το 3ο μετάλλιο στον ακοντισμό. Νωρίτερα στο δελτίο είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το βίντεο από τη σπουδαία επιτυχία του Μανώλη Στεφανουδάκη που οδήγησε στο χάλκινο μετάλλιο. Πάμε όμως εμείς να τον υποδεχτούμε, να υποδεχτούμε το χάλκινο παραολυμπιονίκη μας στον ακοντισμό μέσω σύνδεσης Skype. Και Μανώλη, βρίσκεσαι βέβαια στο Stade de France. Καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε για αυτή την σπουδαία επιτυχία. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ εγώ που είστε μαζί μου αυτή τη στιγμή και μοιράζεστε τη χαρά μου με όλο τον κόσμο. Μανώλη, πριν την αναχώρηση για το Παρίσι, τα είχαμε ξαναπεί στην Κρήτη TV, μας είχες μιλήσει για το στόχο του βάθρου και σήμερα επιβεβαιώθηκες. Δόξα τω Θεώ, είχαμε βάλει στόχο το βάθρο και το καταφέραμε. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, το γνωρίζαμε. Ξέραμε ότι όλοι οι αθλητές που θα βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο αγώνισμα, ξέραμε ότι είχαμε πολύ υψηλές επιδόσεις. Άρα ήταν ένας αγώνας που δεν μπορούσαμε να ξέρουμε εξ αρχής πού θα βαδίσει ο κάθε αθλητής. Ήταν η καλύτερη στιγμή, ποιος θα βρεθεί στην καλύτερη του στιγμή. Τα καταφέραμε, πήραμε άλλο ένα παραολυμπιακό μετάλλιο, πολύ σημαντικό για μας. Τι να πω, είναι ό,τι το καλύτερο θα μπορούσε να μας συμβεί αυτή τη στιγμή. Έχεις απόλυτο δίκιο, 4η παραολυμπιάδα, 1 χρυσό, 2 χάλκινα. Θα έλεγα να το σηκώσει έτσι λίγο, να μπορέσουμε να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό το χάλκινο μετάλλιο. 1 τέταρτη θέση, ένας σπουδαίος απολογισμός. Πραγματικά είναι εκπληκτικές στιγμές. Πολλά συγχαρητήρια, Μανώλη. Φαντάζομαι απόλυτη ικανοποίηση. Τι άλλο θα μπορεί να θέλει ένας αθλητής από αυτές τις κορυφαίες στιγμές? Σίγουρα είναι απόλυτη ικανοποίηση, γιατί πραγματικά τα 3 τελευταία χρόνια με τον Ιπποκράτη Καντζάκη δουλέψαμε σκληρά. Προετοιμαστήκαμε για τη συγκεκριμένη παραολυμπιάδα, γνωρίζοντας ότι οι νέοι αθλητές έχουν μπει στο χώρο με υψηλές επιδόσεις και δεν είναι τόσο εύκολο για 4η συνεχόμενη παραολυμπιάδα να μπορείς να κρατήσεις σε υψηλά επίπεδα. Το προσπαθήσαμε και το καταφέραμε και αυτό είναι το σημαντικό. Πίσω από αυτό το μετάλλιο, Μανώλη, σίγουρα υπάρχει, όπως είπες και εσύ, ακατάπαυστη δουλειά με τον Ιπποκράτη Καντζάκη, τον προπονητή σου. Όμως πιστεύω ότι στιγμές σαν τη σημερινή έρχονται να καλύψουν κάθε δυσκολία, θα λέγαμε. Σίγουρα τη στιγμή που βλέπεις ότι καταφέρνεις το στόχο σου και βρίσκεσαι στον βάθρο, εκείνη τη στιγμή δικαιώνεσαι και λες χαλάει ο κόπος, χαλάει η δουλειά, χαλάει τα ξενύχια, χαλάει όλα αυτά που έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει αρκετή πίεση για να καταφέρουμε να πάρουμε το πολυπόθητο εισιτήριο για την παραολυμπιάδα, αλλά και πόσο μάλλον για να βρεθούμε στο πόντιουμ των νικητών. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα σήμερα ήταν ότι στις Κερκίδες βρισκόταν η οικογένειά μου, βρισκόταν αγαπητοί φίλοι. Έτσι. Και ανθρώποι που ήρθαν να με στηρίξουν και να μου δώσουν τη συμπαράστασή τους, που ήταν ότι το πιο σημαντικό θα μπορούσα να είχα στην καριέρα μου δίπλα μου, για να με συνοδεύσει στην 4η παραολυμπιάδα μου και να μου δώσει δύναμη να καταφέρω να διακριθώ. Μανώλη, είδαμε τώρα μόλις και τις σχετικές φωτογραφίες στο Stade de France, όπου βρίσκεσαι νωρίτερα όταν αγωνίστηκες. Πραγματικά μια ένθερμη κερκίδα. Εγώ είπα ότι επρόκειτο για την team Στεφανουδάκης. Έτσι φορούσαν και τα σχετικά μπλουζάκια, την οικογένειά σου, πολλούς φίλους. Σίγουρα πήρες όθηση από όλο αυτό και είναι φανερό. Συγκινήθηκες άλλωστε. Τεράστια δύναμη πήρα. Ήταν πρώτη φορά που η μάνα μου ήρθε να με παρακολουθήσει και τα αδέρφια μου σε παραολυμπιάδα. Ήταν η γυναίκα μου εδώ, ήταν τα παιδιά μου. Για μένα ήταν ό,τι πιο σημαντικό θα μπορούσα να είχα, για να μου δώσει όθηση να μπορέσω να κάνω το κάτι παραπάνω. Πραγματικά μοναδικές στιγμές. Ήταν μια διαφορετική παραολυμπιάδα, Μανώλη, αυτή, και ρωτάω δεδομένου ότι είχες και την τιμή να είσαι σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης. Θέλω να μας πεις πώς το βίωσες όλο αυτό. Νομίζω ότι αυτό, η αξία της σημαίας, η αξία του να παρελάσεις ως σημεοφόρος μια παραολυμπιακή αποστολή, για μένα προσωπικά έχει πολύ πιο μεγάλη αξία και από ένα χρυσό παραολυμπιακό μετάλλιο. Πίστεψε Μαρία ότι δεν μπορούσα να συγκρατήσω ούτε τα δάκρυά μου ούτε τη χαρά μου. Ήταν απίστευτο όλο αυτό το συναίσθημα που έζησα σαν σημεοφόρος όταν κράτησα την ελληνική σημαία στα χέρια μου και έπρεπε να παρελάσω μπροστά μαζί με τη Δώρα, να παρελάσουμε τη σημαία μέσα στην πλατεία που έγιναν οι τελετοί έναρξης. Σου αξίζουν αυτές τις τιμές γιατί είσαι σπουδαίος αθλητής, Μανώλη, και θέλω κλείνοντας έτσι να μου πεις γιατί η ελληνική αποστολή πραγματικά εντυπωσιάζει στο Παρίσι. Είστε μια παρέα η εθνική ομάδα, χαίρονται όλοι με τις επιτυχίες του κάθε αθλητή και της κάθε αθλήτριας. Πες μας δυο λόγια για αυτή τη σπουδαία ομάδα. Εγώ θα πω ότι είμαστε μια ομάδα με ψυχή, μια ομάδα δεμένη, μια ομάδα που είμαστε μια παρέα και πραγματικά αποδείξαμε ότι μπορεί να είμαστε μικρή ομάδα αλλά έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε πολλά. Η νέα διοίκηση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής με μπροστάρι του Γιώργο τον Καπελάκη νομίζω απέδειξε ότι τα λίγα χρόνια που είναι στο τιμόνι ότι στήριξε τους αθλητές και οι αθλητές το ανταπόδωσαν με τις διακρίσεις που φέρανε και έχουμε κι άλλες να περιμένουμε μέχρι να φύγουμε. Άρα αυτό είναι σημαντικό και ότι ξεπεράσαμε τα μετάλλια μέχρι στιγμής, τουλάχιστον έχουμε ξεπεράσει τα μετάλλια της προηγούμενης Παραολυμπιάδας, αυτό λέει πολλά. Μανώλη Στεφανουδάκη, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χαρίζεις. Καλή επιστροφή να ευχηθούμε και θα τα πούμε με την επιστροφή σου στο Ηράκλειο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.